Στο Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζεται η μερίδα με θέμα «Σπάμε τα τείχη της νεανικής ανεργίας» με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης. Πολύ σύντομα θέλω να ευχαριστήσω που είστε εδώ. Κυριακή απόγευμα έχετε έρθει, έχετε χάσει λίγες ώρες ξεκούρασης για να είστε μαζί μας. Όπως γνωρίζετε, το ζήτημα της νεανικής ανεργίας μας απασχολεί όλους, γιατί εκτός από το ευρωπαϊκό πρόβλημα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα της χώρας μας. Μαζί μας είναι η Μαρία Γαβριέλα Αναγνωστοπούλου. Είσαι υποψήφια δημοτική σύμβουλος και συνδιοργανώτρια απόψε, υπεύθυνη για τη διοργάνωση. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω το NSTV που κάλυψε όλο το γεγονός και το μετά, βέβαια, του συνεδρίου. Είμαι μέλος του ΔΣ του ΕΟΝΕΠΕ, του Επιστημονικού Ομίλου Νέων Πολιτικών Επιστημόνων. Υποψήφια δημοτική σύμβουλος, όπως είπατε, με τον κύριο Τζουλάκη. Θεωρήσαμε ως προσωπικό στοίχημα, εγώ δικό μου προσωπικό στοίχημα του κυρίου Τζουλάκη, του ΕΟΝΕΠΕ, να διοργανώσουμε μια ημερίδα που τελικά εξελίχθηκε σε σεμινάριο για την νεανική ανεργία, να κινητοποιήσουμε ιδέες, νέους και να γίνουν πράξη. Είδαμε ομιλητές από διάφορους χώρους, νέους και μεγαλύτερους τελικά, από τον πολιτικό χώρο, τον επιστημονικό χώρο, επιχειρηματικό χώρο και εθελοντισμού. Ακούσαμε πάρα πολλές ιδέες, διαφώνησαν πολύ και θεωρώ ότι έδωσε έναυσμα για περισσότερες σκέψεις και συλλογικές δράσεις. Το κακό με αυτό είναι ότι ενώ οι γονείς μας, ενώ το κράτος έχει επενδύσει τεράστια χρήματα για να μας εκπαιδεύσει, αυτή τη στιγμή αντί αυτή η επένδυση ανθρώπινο κεφάλαιο που έχει γίνει να αποσβεστεί στη χώρα μας, αποσβαίνεται στο εξωτερικό γιατί... Μαζί μας είναι η Ελίνα Μακρύ, δημοσιογράφος. Καλησπέρα, Ελίνα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε στη Νέα Σμύρνη. Μίλησες για κάτι πολύ ενδιαφέρον, για κάποια χρήματα, τα οποία ακόμα ψάχνουμε να δούμε πού είναι, πού βρίσκονται. Μίλησα για δύο προγράμματα. Είναι για προγράμματα οποία το ένα αφορά άμεσα την νεολαία, που είναι το Youth Guarantee, και είναι χρήματα ευρωπαϊκά, τα οποία είναι για τους νέους ανέργους, τα οποία έχουμε χάσει την πορεία τους, διότι τσακώνονται τα Υπουργεία ποιο είναι αρμόδιο. Όλη αυτή η χρονοβόρα κατάσταση σίγουρα δεν βοηθά τα νέα παιδιά. Και μετά μίλησα και για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που πάλι έχουν δοθεί ευρωπαϊκά χρήματα για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και πάλι η ελληνική περίπτωση είναι ότι τσακώνονται τα Υπουργεία ποιος είναι ο κοινωνικός επιχειρηματίας, ποιο θα είναι το φορολογικό καθεστώς. 61 εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται μπλοκαρισμένα μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και Υπουργείου Οικονομικών, αντί να είναι στους πολίτες. Έχουν δοθεί χρήματα, σύμφωνα με το Social Business Initiative, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει θα δοθούν 61 εκατομμύρια στην Ελλάδα για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μαζί μας είναι ο κύριος Ηλίας Σόζος, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Γιάννη Σγουρό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να πω δύο λόγια και συγχαρητήρια στους διοργανωτές της σημερινής ημερίδας, το οποίο νομίζω ότι έδωσε πολλά μηνύματα και στην νεολαία, αλλά και γενικότερα στο πώς πρέπει να λειτουργήσει η οδός για να σπάσει το τείχος αυτό της νεανικής ανεργίας. Στην ομιλία σας αναφερθήκατε εκτεταμένα στο θέμα της επιχειρηματικότητας. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μεγαλώσει στο τομέα, ενώ σαν εργαζόμενος, σαν στέλεχος σε εταιρείες πληροφορικής, σε εταιρείες με οικονομικό αντικείμενο. Αλλά η όλη λογική είναι η εξής, ότι μεγάλωσα σε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες μεγαλώσανε φτιάχνοντας επιχειρηματικότητα από το μηδέν. Υπήρχαν χρηματοοικονομική άνθηση και φτιάχτηκαν χρηματιστηριακές εταιρείες ατόμων, χιλιάδων ατόμων, προσφέρανε θέσεις εργασίας. Πώς έγιναν αυτά? Με επιχειρηματικότητα. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που λέει ο Γιάννης Σγουρός, εμείς λέει έχουμε και τα επόμενα 5 χρόνια έχουμε 5 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 5 δισεκατομμύρια θέλουμε να τα δώσουμε όλοι στην αγορά. Κοντά μας είναι ο Βασίλης Στασινός, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους οικολόγους του Πράσινους. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα σας. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει σε ένα ευρύτερο επίπεδο όσο έχει να κάνει με την ανεργία στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση? Είναι πολύ σημαντικό πλέον να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν πολιτικές οι οποίες πλέον έχουν φέρει γενικότερα κοινωνικά προβλήματα και την ανεργία σε ένα τέλμα.
Θεωρώ ότι γενικότερα οι συλλογικές προσπάθειες, είτε οι μερίδες όπως έγινε σήμερα, είτε ευρύτερα μέσα από συνδικάτα, συζήτηση, ζήμωση, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί να αλλάξει όσον αφορά την ανεργία. Το σημερινό θέμα, που είναι η νεανική ανεργία, χρειάζεται μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι θεωρούμε νέο και τι θεωρούμε άνεργο. Και αν για το πρώτο σκέλος, δηλαδή του νέου, δεν νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Όλοι θεωρούμε ότι 18 με 35 ετών είναι νέοι για το χώρο εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να αναλύσουμε τι πραγματικά πιστεύουμε και τι θεωρούμε ο καθένας από εμάς και πώς προσεγγίζουμε τον όρο ανεργία. Από την ημερίδα, σπάμε τα τείχη της νεανικής ανεργίας για το nstv.gr. Εριέλα Χρυσού.